πάω στον καλό φίλο πια της εκπομπής, τον εξαιρετικό σκητσογράφο αρθρογράφο, το Στάθη το Σταυρόπουλο. Θα πούμε πολλά σήμερα. Καλημέρα, Στάθη. Καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρόλαβες να ακούσεις το φίλο από τον Buenos Aires. Πρόλαβα να ακούσω πολλά από τα σχόλια που είπες. Και είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι βλέπουν την αλήθεια, διότι αυτό που συνέβη στην Αργεντινή δεν είναι καν πείραμα πια, είναι πραγματικότητα και έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο λαός εκεί εξωθήθηκε στη φτώχεια και στην απελπισία με κυβερνήσεις που εναλλάξ ήταν περονιστικές και δεξιές. Ο περονισμός εκεί εξημερώθηκε και έγινε ένα είδος σοσιαλδημοκρατίας. Με αυτές τις κυβερνήσεις λοιπόν τις συστημικές η Αργεντινή πέρασε τρεις κρίσεις. Εγώ είχα ταξιδέψει εκεί όταν περνάγαν τη δεύτερη κρίση. Η Αργεντινή είναι μια σπουδαία χώρα και έχει ένα σπουδαίο λαό και πρέπει, όλοι οι λαοί είναι σπουδαίοι στην πραγματικότητα, και πρέπει να δούμε γιατί επικράτησε η τρέλα που έφερε στην εξουσία αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζω ότι επικράτησε λόγω της απελπισίας, της αποξένωσης και της φτώχειας. Και διότι υπάρχει και ένα πράγμα που είναι ευρύτερο από την Αργεντινή και πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αυτό είναι το ουσιώδες, ότι το σύστημα πλέον παίζει κερδίζοντας από τα αποδυτήρια με ντάμπλ. Δηλαδή, τι κάνει? Επισύει το σκιάχτρο ενός ακροδεξιού κινδύνου, όπως τη Γαλλία για παράδειγμα με τη Λεπέν. Συνασπίζεται όλη η Γαλλία, βγάζει το Μακρόν και ο Μακρόν κυβερνά χειρότερα από ό,τι θα κυβερνούσε η Λεπέν. Δηλαδή είναι μονάζικα δικά τους. Είτε είναι αντισυσμικό τάχα ένα κόμμα και κερδίζει το σύστημα, είτε το αντισυσμικό κόμμα εν τέλει τελικά κερδίζει, ας πούμε η Μελόνι και ο Σαλβίνι στην Ιταλία, εξημερώνεται και κυβερνά όπως ο Μακρόν. Δηλαδή μονάζει για δικά τους. Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο, αυτή είναι η μεγάλη παγίδα στην οποία πέφτουν οι λαοί, διότι το σύστημα στην κορυφή του είναι το ίδιο σάπιο όσο είναι και ο ακροδεξιός ή και φασιστικός σειρμός στους δρόμους. Και τελώ αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι όταν στην κορφή του συστήματος υπάρχουν πρωθυπουργοί όπως ο Σούνακ, που βγαίνει εκ των υστέρων να έχει πει ότι δεν πρέπει να γίνει δεύτερο lockdown στην Αγγλία, διότι το οικονομικό κόστος θα είναι αφόρητο και όσοι πεθάνουν πέθαναν. Δηλαδή, καθώς πρέπει, τρέλα του Σούνακ είναι περίπου η ίδια τρέλα του, πώς το λέμε αυτόν, του Χαβιέ με το αλυσοπρίωνο. Ναι, του Μιλέη, του κυρίου Μιλέη. Ναι, του Χαβιέ Μιλέη. Ναι, ο οποίος κύριος Μιλέη τώρα, μιας και το έθιξες, καλά, θα σου πει κάποιος, και πόσο λοβοτομή και απελπισία, ιδίως τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία, την οποία την πήρε μέσα από το TikTok, να σου λέει, απαγορεύονται οι αμβλώσεις, αλλά άμα είσαι φτωχός, γιατί να μην πουλάς τον ένα νεφρό ή μέρος του πνεύμονά σου να τα οικονομήσεις, να τη βγάλεις? Κοίταξε, Γιώργο, όταν ανοίγει η πόρτα του φρονικομείου η τρέλα δεν έχει όρια. Θα πει αυτό, θα πει και τ' άλλο. Μην ξεχνάμε τον Μπολσονάρου. Αυτός έπεσε, τον διαδέχτηκε ο Λούλα. Δεν νομίζω ότι υπήρξε δραματική αλλαγή το καλύτερο στη ζωή των Βραζιλιάνων. Σωστό. Και επανέρχομαι για να πω για το φασισμό της κορυφής και για το φασισμό του δρόμου. Χρησιμοποιώ συνειδητά αυτές τις δύο λέξεις, διότι είναι η εναλλακτική του συστήματος να έχει είτε με τη μια εκδοχή είτε με την άλλη την εξουσία, φέρνοντας σαν παράδειγμα τη Γερμανία. Σοβαρό κράτος η Γερμανία, έτσι. Εμάς μας απομίζησε η Γερμανία, έτσι δεν είναι? Επέβαλε τα μνημόνια και έκανε το πείραμα που κάναμε και αλλού. Βέβαια, για να κάνω μια παρένθεση, να πω με βάση το σχόλιο του ακροατή σου για την Ισλανδία. Η Ισλανδία, ακριβώς επειδή δεν κεφαλαιοποίησε τις τράπεζες και επειδή άλλαξε τέσσερις κυβερνήσεις, κατάφερε να έχει καλύτερα αποτελέσματα από εμάς, οι οποίοι κεφαλαιοποίησαμε τις τράπεζες τις συστημικές τρεις φορές. Επανέρχομαι λοιπόν στη Γερμανία. Η Γερμανία, αυτό το σοβαρό κράτος που όλοι λέγαμε παλιά, όταν ξέσπασε η κρίση των μνημονίων και αρχίσαμε να το μελετάμε, ότι είναι το πιο διεφθαρμένο κράτος στην Ευρώπη, αλλά είναι θεσμικά διεφθαρμένο, δηλαδή έχει το σύστημα των νόμων που επιτρέπει στους ΤΣΕΟ, που έλεγες και εσύ, να καταληστεύουν το σύμπαν,
Αυτό το κράτος λοιπόν έχει διπλά βιβλία, όπως έχει ο τελευταίος απατεών. Και αποδείχθηκε τις μέρες αυτές με την αποκάλυψη ότι έχει 700 δισεκατομμύρια, με συγχωρείτε, στο πλάι. Δηλαδή, όπως κάνει ένας απατεών που έχει τα βιβλία και έχει τα διπλά βιβλία, το ίδιο κάνει το γερμανικό κράτος. Δηλαδή 4 ελληνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό το κράτος λοιπόν με τους 4 ελληνικούς προϋπολογισμούς στο πλάι, δηλαδή σαν να είναι μαύρα λεφτά, τι έκανε? Απαγόρευσε να δοθούν τα 60 δις που χρειάζεται για να λειτουργήσει το γερμανικό κράτος. Έκανε πάυση πληρωμών τα υπουργεία. Και τι προτείνουνε, και αυτό διχάζει τους συστημικούς που κυβερνάνε εκεί και καλλιεργεί την άνοδο του αντισυστήματος που και εκεί όταν πάρει την εξουσία πάλι θα εξημερωθεί. Η Ρίστο εν παρόδο, η Λεπέν είναι πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή ενώπιση των ευρωεκλογών. Παρότι έχει από τα δεξιά της ένα άλλο κόμμα με 7%, δηλαδή το παιχνίδι που περιέγραψα πριν συστημικών αντισυστημικών κομμάτων, μονάζιγα κερδισμένη άρχουσα τάξη, παίζεται μια χαρά. Τι κάνει λοιπόν η Γερμανία? Δεν πληρώνει τις δαπάνες των Υπουργείων. Τι σημαίνει δεν πληρώνω τις δαπάνες των Υπουργείων? Ότι πρέπει να πάρω νέα μέτρα. Τι είναι αυτά τα μέτρα? Μείωση μισθών συντάξεων ή αύξηση φόρων. Δηλαδή, ενώ μιλάμε για μια κρίση η οποία ήταν σε, ας το πούμε, έξαρση πριν από μερικά χρόνια, τώρα που η κρίση είναι σε ύφεση, υποβόσκει μέσα της μια άλλη κρίση και επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε πολύ πριν να τα κάνει ο Τσίπρας Μαντάρα το 2015, ότι η ιστορία στο εξής θα είναι η ιστορία κρίσεων μέσα στις κρίσεις. Με αποτέλεσμα την τρέλα των λαών. Δηλαδή οι λαοί τρελαίνονται. Κάποια στιγμή, εγώ πιστεύω, γιατί υπάρχει ιστορικό προηγούμενο και το συζητούσα σήμερα το πρωί με τη γυναίκα μου παρακολουθώντας τις εξελίξεις της διεθνής, ότι θα συμβεί στη Γαλλία κάποια στιγμή, στη Γαλλία, στην Ευρώπη, ένα 1848, όπου θα ξεσηκωθούν οι λαοί εναντίον αυτής της παγκόσμιας διακυβέρνησης, του ΣΒΑΜ, όπου έφνης αποσύρεται ο Σόρος και τον διαδέχεται ο ιός Σόρος, ο οποίος δεν έχει εκλεγεί από κανέναν, αλλά κάνει κουμάντο για τις πράξεις των μισών κυβερνήσεων στην Ευρώπη. Κάποια στιγμή λοιπόν ο λαός, ο ευρωπαϊκός, δεν ξέρω σε ποια χώρα πρώτος ή δεύτερος, θα ξεσηκωθεί και θα ακολουθήσουν και άλλοι. Διότι αυτό που γίνεται έχει μένος πρελούδιο την τρέλα που φανερώνεται στις επιλογές των Αργεντίνων ή των Βραζιλιάνων πιο πριν από αυτούς, ή των Ούγγρων ή άλλων, αλλά εν τέλει κάπου θα κατασταλάξει σε μια κατεύθυνση που θα βγάλει τους λαούς από αυτή την παγίδα. Και εδώ να θυμίσω ότι όταν έγινε η Ελληνική Επανάσταση το 1921, στην Ευρώπη δεν κουνιόταν φίλο με την Ιερή Συμμαχία. Και να θυμίσουμε αυτό που είχε πει ο Κολοκοτρώνης, ότι αν δεν είμαστε τρελοί, επανάσταση δεν θα κάναμε. Όχι λοιπόν μόνο έγινε επανάσταση, όχι μόνο πέτυχε, όσο και αν έμεινε ανολοκλήρωτη, αλλά λίγα χρόνια μετά όλη η Ευρώπη σύστηκε από μια επανάσταση στην πραγματικότητα που άλλαξε τη μορφή της διακυβέρνησής της, με την κατάρρευση μοναρχιών, με την εισαγωγή κοινοβουλίων στις χώρες και τέτοια. Νομίζω ότι το φαινόμενο αυτό θα επαναληφθεί, διότι η τρέλα παντού πλέον έχει κορυφωθεί. Αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι μια τρέλα, είναι αδιέξοδο. Ένα κράτος ολόκληρο, το Ισραήλ, προσπαθεί να εξαφανίσει ένα λαό. Το Ισραήλ δεν συγκρούεται με το στρατό της Αιγύπτου ή της Ιορδανίας ή της Συρίας, όπως έγινε στον πόλεμο των 6 ημερών και άλλες φορές. Συγκρούεται με έναν ολόκληρο λαό και προσπαθεί να κάνει σε αυτό το λαό αυτό που πάθανε οι Εβραίοι το 70 μετά Χριστό από τον Τίτο και τους Ρωμαίους, δηλαδή να τον διώξει από την πατρίδα του. Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Είναι αδύνατον, και όμως επιμένουν σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν Στάθη, άκουσε εδώ τώρα, γιατί έχεις καταλαβαίνεις τι έχεις δημιουργήσει πάλι σήμερα. Λοιπόν, Γιάννης, πρώτος. Ναι. Τα ίδια λέγατε όλοι εσείς, λέει, και για τον Τραμπ, που αποδείχτηκε πολύ καλύτερος από τους προηγούμενους. Ούτε πολέμους έκανε, καλά Γιάννη. Λιγότερη ανεργία είχαν στη ΣΥΠΑ,
πολλούς σωστούς νόμους πέρασε και άλλα πολλά ο ακραίος φασίστας κλπ. Και μόνο που όλα τα ΜΜΕ το χτυπούσαν, κάτι δείχνει. Ίσως το ίδιο να είναι και ο Μιλέη, λέει. Ναι, θέλω να πω στο φίλο του Γιάννη αυτό που είπα και πριν, ότι και οι δύο είναι εναλλακτικές του συστήματος. Δηλαδή είτε με τον Τραμπ είτε με τον Μπάιντεν δεν αλλάζουν πολλά για τον Αμερικανό που είναι ακατάγραπτος ή που πεινάει ή που δεν έχει ιατρική περίθαλψη ή που απολύεται χωρίς αποζημίωση. Κάποια στιγμή πρέπει να βγούμε από αυτή την παγίδα. Δηλαδή, και βέβαια ο Γιάννης και πολλοί σαν τον Γιάννη έχουν ένα δίκιο, που είναι το εξής. Μετά την τραγική υποχώρηση της αριστεράς, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, πραγματικά το κενό που δημιουργήθηκε το κάλυψαν δημαγωγοί από τα δεξιά ή δημαγωγοί sui generis, και έτσι αυτό το πράγμα που έχει σχηματιστεί δεν έχει καμία διέξοδο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Καλό το φίλο το Γιάννη λοιπόν να σκεφτεί ποιες είναι οι κολοσιαίες διαφορές μεταξύ Τραμπ και Μπάιντεν. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ Μελόνι και... Ο Τραμπ έλεγε ότι άμα δεν είσαι ασφαλισμένος ιδιωτικά, ας πεθάνεις. Δε. Ό,τι προλάβεις στο δημόσιο νοσοκομείο. Ο Αντώνης μου λέει... Τι συμβαίνει, συγγνώμη γιατί θέλω να το συμπληρώσω αυτό. Τι συμβαίνει στην Αγγλία του Σούνακ. Υπάρχει σύστημα υγείας, υπάρχει η κοινωνική ασφάλιση. Η εργατική τάξη της Αγγλίας, η οποία πάντα ήταν πάρα πολύ ταξικά περιορισμένη στον εαυτό της, είναι το πιο ταξικό σύστημα του κόσμου, υποφέρει. Όμως το παιχνίδι παίζεται μεταξύ των εργατικών και των Tories, με αποτέλεσμα πάντα να κερδίζει η άρχουσα τάξη. Αυτό που συνέβαινε παραδοσιακά, όταν η άρχουσα τάξη χρειαζόταν τις αστικές δημοκρατίες και έπαιζε με τα δίπολα, τώρα έχει αντικατασταθεί, διότι η άρχουσα τάξη δεν χρειάζεται πια τις αστικές δημοκρατίες, επιβάλλει μια νέα φεουδαρχία. Θέλει ΣΕΟ, μην τρέπεσαι. ΣΕΟ θέλει. Ακριβώς. Καλά πάμε έτσι. Και θέλει σύστημα αντισύστημα. Παγιδεύοντας αυτές τις μιλόπετρες, τους ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν στο σημείο στην Ιταλία να ψηφίζουν Πέπε Γκρίλο και μετά Μελόνι. Η Μελόνι όμως κυβερνάει με τον ίδιο τρόπο που κυβερνάει ο Μακρόν. Είναι ένας εξημερωμένος αντισυστημικός οργανισμός η Μελόνι. Λοιπόν, δεν μου αρέσει η fast food. Δεν μου αρέσει η fast food συνομιλία, αλλά όμως εδώ έχει βροχή μηνυμάτων. Αντώνης, και τι προτείνει να κάνουν οι λαοί. Την παλαβή όπως κάναν όλοι μορφωμένοι και του πνεύματος τόσα χρόνια. Τι να κάνουν οι λαοί, ας μας πει ο Σάκης. Η μόνη λύση κατά τη δική μου φτωχή γνώμη είναι η αυτοσυνείδηση των ανθρώπων, δηλαδή να αισθανθούν οι άνθρωποι ότι δεν είναι μικρά εγώ που μπορούν να τα κάνουν όλα, διότι έτσι δεν κάνουν τίποτα, αλλά να αισθανθούν ότι ανήκουν σε κάποιες κοινότητες. Αυτές οι κοινότητες μπορεί να είναι ταξικές, ανήκουν στην τάξη τους, μπορεί να είναι πολιτισμικές, ανήκουν στον πολιτισμό τους και τέλος πάντων έχουν μία ταυτότητα. Αυτή η καταστροφή που επέφερε ο νέος φιλελευθερισμός με όχημα την ενσωματωμένη αριστερά, να αρχίσουν να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει αλήθεια αλλά υπάρχει αλήθεια του καθενός, ότι δεν υπάρχει ελπίδα αλλά μπορούμε να ζούμε με επιδόματα. Όλα αυτά τα πράγματα αφορούν το λαό κατευθείαν και ο μόνος που μπορεί να σώσει το λαό είναι ο λαός, όπως λέει ευφυώς το κουκουέ σε αυτό το θέμα. Γιατί σε άλλα θέματα δεν φέρεται και πολύ ευφυώς. Όμως αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αν ο λαός δεν συνειδητοποιήσει ο κάθε πολίτης ότι είναι πολίτης και όχι πελάτης ενός φεουδαρχικού συστήματος που εκφράζεται με το κόμμα, με την εταιρεία, με την γενική αποβλάκωση, με την απαιδευσία, τότε πραγματικά δεν θα μπορέσει να κινηθεί τίποτα. Όμως εγώ πιστεύω ότι εν τέλει θα κινηθεί, διότι και μέσα στη σύγχυση αυτή δημιουργούνται οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες θα δώσουν μια εναλλακτική. Δεν θα είναι δυνάμεις οι οποίες θα είναι συστημικές με την έννοια του εξυγχρονισμού στην Ελλάδα, όπου τα τρία κυρίαρχα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα, από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την κολοτούμπα το 2015. Θα δημιουργηθούν δυνάμεις εκτός αυτού του συστήματος. Το θέμα είναι αυτές οι δυνάμεις να μην πέσουν στη λούμπα ενός αντισυστήματος που βασίζεται σε μια δημαγωγία δεξιά και ακροδεξιά. Αυτό λοιπόν είναι θέμα του ίδιου του λαού. Σάκης, ερώτηση, το είπαμε τώρα κιόλας. Η Ισλανδία έδειξε το δρόμο πώς υπερασπίζεται μια δημοκρατία το λαό της, αλλά κανείς δεν το βλέπει. Όχι πώς η Ισλανδία έκανε λέει, κάτι ριζοσπαστικό, δεν το πήγε τέρμα στα άκρα. Μετριοπαθή στάση κράτησε, αλλά είπε προηγεί το λαός. Να θυμίσω λέει ότι η Ισλανδία δεν είναι μια εύκολη περιοχή. Έχει δεχτεί τρεις προσπάθειες εισβολής πολύ πρόσφατα από την Αγγλία, όχι από την Τουρκία.
Και όχι μόνο επιβίωσε, επέβαλε και ΑΟΣ 600 χιλιόμετρα από τις ακτές. Να τα λέμε, λέει αυτά. Βεβαίως. Είναι μια μικρή χώρα με ένα σκληραγωγημένο λαό, ο οποίος έπεσε στη λούμπα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της φούσκας, και όταν η φούσκα έσκασε, ξαναρχίσαν να ψαρεύουν, ξαναρχίσαν να κάνουν δουλειές κανονικές, κλείσανε τις τράπεζές τους και βρήκαν έναν τρόπο που βέβαια τους βοήθησε το γεγονός ότι είναι μια μικρή χώρα, να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Όσο για αυτό το θέμα των εισβολών, πρέπει και εμείς να το δούμε. Διότι έχουμε αρχίσει να εξοικειωνόμαστε με την ιδέα ενός διαλόγου με έναν άνθρωπο που θεωρεί τη Θεσσαλονίκη πατρίδα της καρδιάς του. Συμβαίνουν πάρα πολλά σοβαρά πράγματα στην περιοχή μας που θυμίζουν μια επιστροφή της αποικιοκρατίας λόγου χάρη στην Παλαιστίνη. Διότι κοιτάζουμε το θέμα της Παλαιστίνης έτσι όπως εξελίσσεται σήμερα, αλλά πρέπει να ξέρουμε την ιστορία για να καταλάβουμε γιατί εξελίσσεται έτσι. Σφίνα εδώ σε σένα. Καλά λέει Στάθη, η Παλαιστίνη με το λαό. Το Ισραήλ δεν έχει λαό? Βεβαίως έχει λαό. Αλλά ο λαός αυτός πήγε εκεί για να συνοικήσει και εν τέλει εξαντραπόδησε τους γηγενείς. Και μάλιστα θα πω σε αυτό το φίλο που ρωτάει αυτό το πράγμα να ενσκύψει, να διαβάσει και να μάθει την πραγματικότητα που αναιρεί την προπαγάνδα που επί χρόνια το Ισραήλ εξαπολύει εναντίον όλων, και δεν εννοώ μόνο την ιστορία με τον αντισημιτισμό που όποιος έκανε κριτική στο Ισραήλ κατηγορεί το αμέσως για αντισημιτισμό, εννοώ την πραγματική ιστορία, ποιος δημιούργησε αυτό το κράτος. Δεν είναι δημιούργημα του 1948 το Ισραήλ, τότε πήρε υπόσταση. Είναι δημιούργημα της αγγλικής πολιτικής από το 1918 που ήθελε να έχει ένα προγεφύρωμα στην περιοχή εκεί για να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Αγγλίας στο Σουέζ. Δηλαδή το σιωνιστικό κίνημα είχε την ενθάρρυνση της Αγγλίας ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και να θυμίσω στο φίλο μου και φίλο σου που θέτει αυτή την ερώτηση ότι τα σύνορα στην περιοχή αυτή τα χάραξε η Αγγλία και η Γαλλία, είναι ψευδή σύνορα, το Ιράκ, η Συρία, η Ιορδανία, η Παλαιστίνη πλην της Αιγύπτου, όλα αυτά ήταν ψευδή σύνορα γιατί βολεύανε την αποικιοκρατία. Η οποία αποικιοκρατία στα στερνά της τι έκανε το 1956, πόλεμο εναντίον της Αιγύπτου, αποτυχημένο, διότι ο Νάσερ εθνικοποίησε τότε τη Διόρυγα, που ήταν ο εφιάλτης των Άγγλων. Οι Άγγλοι λοιπόν θέλησαν να βασιστούν σε ένα αντίβαρο στο μουσουλμανικό κόσμο, στους Άραβες, όπως τους αντιλαμβάνονταν τότε, όχι ως μουσουλμάνους αλλά ως Άραβες, προδίδοντάς τους όταν... για να νικηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία τους προσετερίστηκαν λέγοντάς τους ότι μετά θα είναι ανεξάρτητοι και αυτόνομοι. Θυμίζω το Λόρενς της Αραβίας, το περιγράφει μια χαρά. Σωστό. Άγγλοι πρόδωσαν λοιπόν τους Άραβες, δημιούργησαν την Παλαιστίνη, αλλά ως ένα μέρος το οποίο επέπρωτο να επικιστεί. Από εκεί αρχίζει το κακό, διότι ο επικισμός δεν έγινε ήρεμα, νόμιμα, συμβιωτικά, με μια όσμωση πολιτισμών, αλλά έγινε από το 48 και μετά με βία, με καταστροφή τέτοια που ακόμα και ο Αϊνστάιν είχε καταγγείλει το Ισραήλ το 48 για φασιστικό μόρφωμα. Λέει η Ελισάβετ από το Ρέθινο, καλημέρα, λέει, αγαπημένε Στάθη, μετά τα σημερινά που ακούσαμε και για μένα ήταν σοκ από το φίλο από τον Μπένος Άιρες με αφορμή την εκλογή του Μιλέη από τον πάπτοχο λαό της Αργεντινής. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και να μοιραστείς, λέει, αν μπορείς, αν υπάρχει για σένα και αν τι που του δίνει ελπίδα, εσένα δηλαδή, για έξοδο της ανθρωπότητας από αυτό το νέο μεσαιωνικό βύθισμα στην κόλαση των κοινωνιών. Καταρχήν το περιγράφει πολύ καλά, διότι αυτό που λέει νέο μεσαιωνικό είναι πραγματικά η νέα φεουδαρχία. Ισότι αφορά τις κοινωνικές σχέσεις, αλλά και ισότι αφορά τις οικονομικές σχέσεις. Είναι μια κατοχή πλέον των λαών από τις εταιρείες. Και μάλιστα μία αδιαμεσολάβητη κατοχή, για να θυμίσω και το δικό μας τον κλόουν, τον Κασελάκη, ο οποίος καταργεί το κόμμα του επικαλούμενος μια μεσιανική σχέση με τη βάση του κόμματος. Ποια βάση του κόμματος? 70.000 άνθρωποι που πήγαν και τον ψήφισαν ο καθένας για κάποιους λόγους, και αυτός το αναγάγει όλο αυτό σε λαό. Όλη αυτή λοιπόν η διαδικασία κρύβει και την απάντηση στο ερώτημα της φίλης μας. Είναι η μόρφωση, είναι η παιδεία, είναι η εκπαίδευση, είναι η αλληλεγγύη, είναι το αίσθημα κοινότητας,
είναι η καταφυγή των ανθρώπων στον πολιτισμό τους και στην ταυτότητά τους, εθνική και ταξική. Άλλος φίλος εδώ μου λέει το εξής: μήπως οι λαοί έχουν χάσει οι ίδιοι την αυτογνωσία τους, διότι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο εκλεγμένες οι μη μοναρχίες έρχονται στα πράγματα με τη δική τους βούλα. Ναι, έχει βάση αυτή η παρατήρηση, διότι η απαιδευσία των τελευταίων 40 χρόνων, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες, μετά την εποχή του Ρίγκαρ και της Θάτσερ, όταν το πράγμα ξέφυγε, καταργήθηκαν παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα, αντικαταστάθηκαν από θεωρίες ολιστικής εκπαίδευσης, όπου ένα παιδί μάθαινε ιστορία μέσω της φυσικής ή της γεωγραφίας, πράγμα αδιανόητο, διότι πλέον δεν μπορούσε να επικεντρώσει στη γνώση, με αποτέλεσμα η ιστορία να είναι ένα διαμελισμένο σώμα, χωρίς χρόνο και χωρίς γεωγραφία, στο μυαλό του κάθε μαθητή, με αποτέλεσμα δηλαδή να μην μπορεί να καταλάβει τα πράγματα παρά μόνο σαν μια ανιαρή και αποκρουστική για το μαθητή αφήγηση. Και δεν μιλώ μόνο για τα ανθρωπιστικά μαθήματα, μιλώ και για τα θετικά μαθήματα, όπου πλέον επικεντρώνονται στην εξειδίκευση, δηλαδή θέλουν ανθρώπους μονοσήμαντους, ραγιάδες που δεν έχουν φιλοσοφική θεώρηση για τα πράγματα, και αυτό είναι ένα φαινόμενο πανευρωπαϊκό. Βεβαίως σε μερικές χώρες έχουν αρχίσει να κάνουν πίσω και να επιδιώκουν ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα, καλύτερο όπως το παλιότερο, αλλά και αυτό δεν το κάνουν για ανθρωπιστικούς λόγους ή επειδή ξαφνικά αγάπησαν τους λαούς τους, αλλά επειδή διαπίστωσαν ότι το σύστημα αυτό δεν βγάζει ούτε τους ραγιάδες που χρειάζονται. Δηλαδή ότι τα στελέχη είναι πλέον δεύτερης κατηγορίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν 100 λέξεις, που έχουν ένα πρωτόκολλο σκέψης, που δεν ξεφεύγουν από αυτό το πρωτόκολλο και συνεπώς είναι ανίκανοι να καταλάβουν υποφέρεις, αυτό που η εταιρεία θα ήθελε. Θα υποφέρει σήμερα, γιατί έχω καταιγισμό εδώ. Λεωνίδας από τα Γιάννητσά. Και θα υποφέρει, το λέω με ευχάριστο τρόπο. Θα έχει όμορφο μονοκέφαλο. Κύριε Σταυρόπουλε, λέει Κοινοβούλιο, Υπουργοί και. Ο διάλογος είναι η χαρά μου. Κύριε Σταυρόπουλε, λέει Κοινοβούλιο, Υπουργοί και τα λοιπά. Σήμερα είναι πια διακοσμητικές γλάστρες. Το χρήμα κάνει κουμάντο. Τι το συζητάμε, λέει. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο και επιβεβαιώνει αυτά που λέμε και εσύ και εγώ και πάρα πολλοί ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι, μιας κατάστασης που πλέον η άρχουσα τάξη δεν χρειάζεται τις αστικές δημοκρατίες. Για να λειτουργήσουν οι αστικές δημοκρατίες έχει θέμα ο λαός και έχει θέμα και η εργατική τάξη. Παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα στους αδαείς, αυτούς που νομίζουν ότι η αριστερά δεν υπερασπίστηκε ή δεν δημιούργησε και αυτή με τη σειρά της την αστική δημοκρατία. Αυτή η αστική δημοκρατία ήταν κατάκτηση των λαών. Στο πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας τα εργατικά κινήματα είτε δημιούργησαν νέα κράτη εργατικά, άσχετο αν κατέρευσαν, ή δημιούργησαν συνθήκες ζωής για την ίδια την εργατική τάξη και τους εργαζόμενους, που είχαν μέσα το οκτάωρο, την ανάπαυση, τη μόρφωση, τα δικαιώματα, την ασφάλιση, την περίθαλψη. Σήμερα όλα αυτά μέσα σε 20 χρόνια έχουν αφαιρεθεί από αυτούς που τα δημιούργησαν και έχουν αφαιρεθεί μέσα από τα χειροκροτήματα των ηλιθείων, που ενώ ανήκουν σε αυτές τις τάξεις νομίζουν ότι είναι τραπεζίτες και είναι απολογητές του συστήματος και επιβεβαιώνουν το Huxley όταν έλεγε ότι στο μέλλον, που το μέλλον είναι ήδη παρόν, οι άνθρωποι δεν θα είναι δούλοι, θα θέλουν να είναι δούλοι. Θα θέλουν, έτσι ακριβώς. Ο Σωτήρης λέει, διαφωνώ κύριε Στάθη, στο θέμα της Ιταλίας. Ναι. Θέλω να σας υπενθυμίσω, λέει, τον Ντράγκη. Έβγαινε στα πάνελ και τρομοκρατούσε τους Ιταλούς ότι αν χαθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, πάει τέλος, θα καταστραφούμε. Και μιλάμε, λέει, για τον πρώην κεντρικό τραπεζίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, λέει, με τη Μελόνι, τον ψάχνουν όλοι οι Ιταλοί για να τον αρχίσουν στις φάπες ή, εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει ανέκδοτο. Συνηγορεί αυτό, κατά τη γνώμη μου, λέει, στο παράδειγμα, πως οι λαοί θα ξεσηκωθούν. Γι' αυτό το γράφω, λέει. Έχει δίκιο άδικο, με την έννοια ότι όποιος παγιδεύεται σε αυτό το δίπολο που περιέγραψα πριν, συστήματος αντισυστήματος, διαλέγει αφέντη. Διότι ο Ντράγκη έκανε ό,τι έκανε, την προπαγάνδα που έκανε για την Ουκρανία και άλλα πολύ χειρότερα, αλλά η Μελόνι δεν έχει αποστεί αυτής της πολιτικής για την Ουκρανία. Η αντισυστημική Μελόνι είναι μαζί με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ίδιο καμβά για το ουκρανικό θέμα. Επίσης να πω κάτι. Μιλάμε για τον τρελό της Αργεντινής. Δεν μιλάμε όμως για την Ούρσουλα φον ντε Λάιεν, όπως λέγεται, και δυσκολεύομαι να πω το όνομά της, γιατί έχει δύο τίτλους ευγενίας η κυρία αυτή.
η οποία προφανώς χρηματίστηκε για να επιτρέψει στη Μοσάντο να μπει στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ την κυνηγάνε πλέον ακόμα και από την αμερικάνικη αγορά. Δηλαδή, γιατί είναι τρελός ο Αργεντινός, που είναι τρελός, άλλωστε El Loco τον λένε, και δεν είναι πονηρά τρελή μια γυναίκα που αφήνει το μισό πληθυσμό της Ευρώπης να πεθάνει από καρκίνο λόγω της αλλίωσης του συστήματος διατροφής και σε μια εποχή που ο αγροτικός τομέας περνάει κρίση? Και γιατί οι ακροδεξοί που κυβερνούσαν την Πολωνία είναι καλύτεροι όταν αυτοί τουλάχιστον υπερασπίστηκαν την αγροτική παραγωγή της Πολωνίας, διότι η χώρα αυτή εκεί βασίζεται και στη βιομηχανική ανάπτυξη για να σταθεί στα πόδια της και στέκεται, ενώ εμείς μπήκαμε στη χρηματοπιστωτική φούσκα της εποχής Σιμίτη για να έρχεται σήμερα Στουρνάρας και να δηλώνει ευθαρσός ότι αν εμείς δεν πετύχαινε το πείραμα εναντίον μας με τα μνημόνια, δεν θα υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρώ. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να τα καταλάβουμε όλα αυτά, αρκεί να ασχοληθούμε. Αλλά πρέπει να ασχοληθούμε έξω από τα στερεότυπα. Όπα. Έχω ερώτημα αντίστοιχο. Η Εύα το λέει εδώ πέρα. Ρωτάω, λέει, τον κύριο Στάθη, πώς να γίνουν όλα αυτά και οι ανατροπές και οι σκέψεις όταν μέρα νύχτα ασχολούμαστε όλοι με τα social media? Υποθέτω ότι έχουμε λίγο πολύ πάτο ακόμη μπροστά μας μέχρι να μην έχουμε να φάμε τίποτα και να αναγκαστούμε να βγούμε έξω και να αρχίσουμε να συνομιλούμε καταρχάς. Έχει δίκιο και μάλιστα όπως και ο προηγούμενος, άδικο. Μ' αρέσουν τα οξύμορα. Διότι τα social media πράγματι έχουν μια μεγάλη παθολογία που εκφράζεται με τα troll, με τη σύγχυση, με τα fake news και όλα αυτά. Όμως έχουν και μια φωτεινή πλευρά που είναι η δημοσίευση. Επαφίεται λοιπόν στη φίλη μας και στους φίλους μας όλους να κάνουν το ξεσκαρτάρισμα. Διότι και όταν δεν υπήρχαν τα social media και υπήρχε ο mainstream τύπος, πάλι ξεσκαρτάρισμα κάναμε. Όταν διαβάζαμε τα νέα ή την ελευθεροτυπία, δεν συμφωνούσαμε με όλους τους αρθρογράφους, ούτε με όλη την ύλη. Είχαμε όμως μια οργανωμένη πρόσβαση στην γνώση, δηλαδή συνηθίζαμε την εφημερίδα και ξέραμε τι να διαλέγουμε ή τι μας προβλημάτιζε ή τι μας προξενούσε περιέργεια. Αυτό μπορεί να συμβεί και με τα social media, με μια περίοδο που θα χρειαστεί να οριμάσει η διαδικασία της σχέσης μας μαζί τους, να περάσει την παιδική ηλικία, η οποία παιδική ηλικία καθυλώνεται από τα τρόλ και όλη αυτή την παθογένεια. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ο κίνδυνος της χειραγώγησης των social media. Ήδη βλέπουμε στο Facebook να κατεβαίνουν άρθρα ή απόψεις ή σκέψεις που αφορούν το Παλαιστινιακό και φύγουν με τον τρόπο αυτό την εβραϊκή προπαγάνδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι και εκεί θα δοθεί και δίνεται μάχη ελέγχου και χειραγώγησης, δίνεται παντού αυτή η μάχη, επαφίεται στους πολίτες να μπορούν να ξεσκαρτάρουν και κυρίως να μπορούν να κάνουν πράξεις. Διότι πια στην πραγματικότητα, το έχουμε ξαναπεί Γιώργο και μαζί σε άλλη εκπομπή, στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε. Το θέμα είναι πώς διαχειριζόμαστε αυτό που ξέρουμε. Δηλαδή όλοι ξέρουμε γιατί έχει φτάσει το λάδι στην τιμή που έχει φτάσει. Δεν είναι θέμα παραγωγής στην Ισπανία, ούτε παραγωγής στην Ελλάδα, ούτε τίποτα. Είναι θέμα καθαρής εσχροκέρδειας. Βρέθηκε το προϊόν στο οποίο θα γίνει εσχροκέρδεια. Μπορεί σήμερα να είναι το λάδι, αύριο θα είναι το σιτάρι. Και τα πορτοκάλια, μην μου ξεχνάς τα πορτοκάλια. Και τα πορτοκάλια, μην μου τα ξεχνάς. Βέβαια. Θυμάστε τι έγινε στην αρχή του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου με το σιτάρι. Σήμερα οι τιμές είναι ισορροπημένες ακριβώς διότι η κερδοσκοπία εκεί υπερκαλύφθηκε από άλλες σκοπιμότητες. Για άκου μια ερώτηση. Υπέρτερες. Πιπέρι ερώτηση, ωραία ερώτηση. Μια ερώτηση λέει για τον κύριο Στάθη από το Γιάννη από την Αθήνα. Με ποιο τρόπο λέει η Στάθη μου οι λαοί της Δύσης, χωρίς βέβαια να αποτελούν ενιαίο σύνολο σε καμία περίπτωση, οι οποίοι έχουν δεχτεί χτυπήματα στην ταυτότητά τους από το ανήκειν μέχρι το σκέπτεστε από τις ελίτ τους, αλλά και από τα κινήματα τύπου Walk και Club τύπου Swab, μπορούν να ενταχθούν και να διασώσουν την Ευρώπη του Φωτός? Μήπως τελικά, λέει, εισερχόμαστε σε μια εποχή νέο αυτοκρατοριών, παραποιημένος τίτλος από το μόνιμο έργο του Hobsbawm, η εποχή των αυτοκρατοριών, με όλα όσα αυτά συνεπάγεται? Ακριβώς φύγει την ουσία του ζητήματος. Είναι αυτό που συζητάμε και τώρα μαζί, Γιώργο, και ακούν οι ακροατές. Αυτό ακριβώς που λέει συζητάμε. Η λύση σε αυτό, ξαναλέω, έτσι μπορώ να το σκεφτώ, είναι η αυτογνωσία, το γνώθι αυτών και το γνώθι του συνανήκειν. Δηλαδή, πού ανήκεις, τι σε συμφέρει,
τι επιδιώκεις, με ποια πολιτική έκφραση θα το καταφέρεις. Αυτό είναι θέμα του κάθε πολίτη και του λαού στο σύνολό του. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η Βαστίλη όταν γκρεμίστηκε, αυτοί που την είχαν στη διάθεσή τους είχαν την απόλυτη εξουσία. Ο λαός όμως την γκρέμισε. Σήμερα κινδυνεύουμε από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει ο λαός. Θέλω να πω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα όσο γίνεται αυτό που περιέγραψε στην ερώτησή του ο φίλος μας, δηλαδή η ολοκλήρωση ενός τεχνοφασιστικού μεσαίωνα με φεουδαρχική εκδοχή στην κοινωνία εις ό,τι αφορά τις σχέσεις της, τις ενδοκοινωνικές, και με απόλυτη κυριαρχία του χρήματος εις ό,τι αφορά την πολιτική των κρατών και των κομμάτων. Αν οι λαοί δεν το ανατρέψουν αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει λύση. Και βέβαια δεν ανατρέπεται με τρέλες όπως η υπερψήφιση του Πριόνι, ανατρέπεται με άλλο τρόπο. Περνάμε όμως μια φάση η οποία επί 30 χρόνια έμαθε στους ανθρώπους να σκέφτονται με διάφορα στερεότυπα. Η κατάργηση και η καταστροφή των στερεοτύπων είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθεί η σκέψη. Και όμως, η σκέψη όμως, ναι, ειλικρινά, αναπτύσσεται. Υπάρχουν φωνές, δεν θα αναφερθώ τώρα στη δημοσιογραφία μόνο, θα αναφερθώ και στην πολιτική, θα αναφερθώ και στην τέχνη, υπάρχουν φωνές. Είναι ενάντια στο ρεύμα αυτές οι φωνές. Ας τις τροφοδοτήσουν λοιπόν οι πολίτες για να ανατρέψουν το ρεύμα. Δεν είναι ανάγκη να πάμε να δούμε ένα θέατρο στο οποίο παίζουν τηλεοπτική παραγωγή. Δεν είναι ανάγκη να επιβραβεύουμε έναν πολιτισμό που χειραγωγείται από τα ιδρύματα, τον Νιάρχος, τον Νάσης κτλ. Δεν είναι φιλολαϊκά αυτά τα ιδρύματα. Πρέπει να υποστηρίξουμε έναν πολιτισμό λαϊκό, έναν πολιτισμό που θα αναδεικνύει την παράδοση, έναν πολιτισμό που θα μας γεννά το αίσθημα της αξιοπρέπειας, και όλο αυτό να βασίζεται στην αυτογνωσία μας. Έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε. Εδώ έχουμε ξεχάσει τα κάλαντα του Μαρτίου, και όσο και αν φαίνεται. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, έχω όμως λέει μία ένσταση στον κύριο Στάθη, θα την πω. Ποια είναι η διαφορά Τραμπ-Μπάιντεν? Η εξωτερική πολιτική. Ο Μπάιντεν έχει Ουκρανικό πόλεμο και έκρηξη στο Μεσανατολικό. Δεν τα έχεις λέει με τον Τραμπ αυτά? Ναι, θα το απαντήσω λοιπόν ότι η δημοκρατική, όπως και η δημοκρατική της αρχαίας Αθήνας, ήταν φιλοπόλεμη γιατί ήταν υπεριαλιστές. Ο Τραμπ και η συντηρητική είναι πιο, όχι φιλειρηνική, αλλά πιο εσωστρεφής. Δηλαδή ο Τραμπ εκφράζει και μια παράδοση απομονωτισμού που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν γίνουν μεγάλη δύναμη. Όμως αυτό είναι και θέμα μιας χρονικής συγκυρίας. Ποιος μας λέει ότι αύριο οι Ρεπουμπλικανοί δεν θα ανοίξουν και αυτοί ένα πόλεμο? Δεν το έχουν κάνει στο παρελθόν. Το κάνανε. Νίξον, φτάνει. Νίξον. Εύα, είναι κοινωνιολογικό το πρόβλημα παγκοσμίως. Η ελίτ, λέει κύριε Στάθη, μέσα από τα δίπολα που δημιουργεί, και κοίτα εδώ ερωτήματα που έχει ανάψει, έχει πιάσει όλα τα πόστα. Αλλά ο απλός πολίτης δεν ενδιαφέρεται. Αποκτά οπαδικές τάσεις ακόμη με αυτή την κατάσταση και επικρατεί και η άγνοια. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς το δίπολο που περιγράφουμε, σύστημα αντισύστημα που αλέθει τους ανθρώπους, και καταλήγουμε στο συμπέρασμα του Χάξλεϊ να θέλεις να είσαι δούλος, δηλαδή να είσαι οπαδός. Διότι σε ό,τι αφορά την πολιτική συμπεριφορά, το οπαδιλίκι, το οποίο το ζούμε και μάλιστα σε φρικτή, ας το πούμε, διάσταση στην καθημερινότητά μας, είναι κυρίαρχο. Πας να πεις κάτι και υπάρχει ο μανιχαϊσμός του άσπρου μαύρου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν έχουν απόλυτο δίκιο κανείς, ούτε είχε απόλυτο δίκιο ακόμα και την εποχή των αυταπατών που είχαν τα εργατικά κράτη με το απόλυτο δίκιο που νόμιζαν ότι έχουν, και απεδείχθη στην πράξη διότι κατέρευσαν. Δεν υπάρχει απόλυτο δίκιο, υπάρχει διάλογος, υπάρχει συνεννόηση, και το ερώτημα πάντα είναι υπό ποιους όρους μπορεί να γίνει αυτό. Διότι διάλογο και προσπάθεια συνεννόησης κατ' επίφαση μπορεί να σου κάνει και το σύστημα που ελέγχει ο ΣΒΑΜ. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, λέει ο Αντώνης. Η κλασική, κύριε Στάθη, όπως ο Μέγας Πλάτων, νομίζω ότι το έχουν γράψει πολύ ωραία για τη δημοκρατία και τη δημαγωγία. Τα πρόβατα οδηγούνται όπως θέλουν οι ελίτ. Όπως τότε, έτσι και τώρα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε καμιά περίπτωση δεν είμαι υπέρ ολοκληρωτικών καθεστώτων, απλά λέει το σημειώνω. Ναι, και να σημειώσουμε κι εμείς με τη σειρά μας, συμφωνώντας καταρχήν, διότι η παρατήρηση αυτή έχει ιστορικό βάθος, ότι τα πρόβατα ενίοτε ξεσηκώνονται. Και όταν ξεσηκώνονται, αλλάζει η ιστορία. Η ανθρωπότητα έχει περπατήσει μπροστά και έχει αλλάξει συστήματα διακυβέρνησης, επειδή ακριβώς τα πρόβατα κάποια στιγμή ασφικτιούν μέσα στο μαντρί. Ο Πλάτωνας ήταν ολιγαρχικός, αλλά ήταν και βαθιά δημοκρατικός, με την έννοια
που η ολιγαρχία εκείνη την εποχή είχε, δηλαδή η διατήρηση του πλούτου να είναι χρήσιμη για την πόλη. Έχει τεράστια διαφορά αυτή η προσέγγιση από την προσέγγιση ότι η συγκέντρωση του πλούτου μπορεί να είναι χρήσιμη στους ιδιώτες. Λάζαρος, ότι λένε Στάθη μου λέει στον ίδιο το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον όποιο Γκουτιέρες, με την όποια του στάση, αυτός είναι σήμερα Γενικός Γραμματέας, βούλος το μη σε απολύσουμε δεν σας φέρνει, λέει ανατριχύλα. Τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ τον επέβαλαν οι δυτικοί μετά από 200 εκατομμύρια νεκρών σε δύο πολέμους και σήμερα βούλος το στον ΟΗΕ, ποιος δυτικός πολιτισμός? Ακριβώς έτσι είναι και μάλιστα σε έναν οργανισμό ο οποίος έχει χρεοκοπήσει εδώ και χρόνια παρακολουθώντας πολέμους ή δίνοντας έγκριση σε πολέμους. Μην ξεχνάμε ότι η εισβολή στο Ιράκ ήταν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, που όμως χρειάστηκε να πει μόνο μια κουβέντα ο Γκουτιέρες για να στραφεί εναντίον του το σύστημα προπαγάνδας του Ισραήλ παγκοσμίως. Θέλω να πω ότι ακόμα και από έναν οργανισμό όπως ο ΟΗΕ που είναι χρεοκοπημένος της πράγμασης, δεν σηκώνουν μία κουβεντούλα. Είναι τέτοιος ο ολοκληρωτισμός. Και επίσης θέλω να πω ότι αυτός ο ολοκληρωτισμός έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταφέρει να φαίνεται σαν κάτι το φυσικό. Δηλαδή είναι τέτοια η προπαγάνδα που κάνουν τα mainstream μέσα ενημέρωσης που φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογικό να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει για τα 40 παιδάκια που, που έχει ο Μύρους Χαμάς, αλλά να μην λέγεται κουβέντα για τα 4.000 παιδάκια που έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής εισβολής. Όπου εκεί θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν γίνεται οδομαχία όπως έγινε στη Μαριούπολη στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Γίνεται ισοπαίδωση. Δηλαδή η Γάζα ισοπεδώνεται. Το θέμα δεν είναι ούτε τα τούνελ ούτε τίποτα. Είναι ότι η Γάζα γίνεται χωράφι κανονικό από μπάζα. Αν αυτό το πράγμα δεν είναι ασύμμετρο, δεν ξέρω τι έννοια έχει η λέξη ασύμμετρος. Μου λέει κάποιος εδώ, ο κόσμος πρέπει να σταματήσει να σκέφτεται με όρους viral. Όταν ο κόσμος δεν εστιάζει σε ένα θέμα τη φορά για να το αναλύσει σε βάθος και να μιλήσει και σκέφτεται με όρους επικαιρότητας, δεν μπορεί να λύσει τίποτα και πηδάει από το ένα θέμα στο άλλο με αποτέλεσμα να παθαίνει και απώλεια μνήμης. Και ο Λεωνίδας μου λέει... Μεγάλη αλήθεια αυτή. Οποιαδήποτε αντίδραση, κύριε Σταυρόπουλε, λέει ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσα, αντιμετωπίζεται με βία από τους κυβερνώντες τους, εκάστοτε. Θα πρέπει οι λαοί να αντιδράσουν με βία. Μήπως αυτό είναι, λέει, το κόλπο, να αντιδράσουν παγκοσμίως με βία για να επιβληθεί δια της βίας παγκόσμια διακυβέρνηση? Εγώ δεν θα πάρω την ευθύνη να πω για τη βία κάτι το θετικό, αλλά μπορώ να εκφράσω το φόβο ότι η κατάληξη όλης αυτής της τρέλας θα είναι στη βία. Δηλαδή στη δράση της βίας και στην αντίδραση της βίας. Δηλαδή οδηγούνται οι άνθρωποι σε μία σύγκρουση. Η σύγκρουση αυτή αν γίνει θα είναι αιματοβαμμένη. Δεν γίνονται εμφύλοι ή ταξικές αναταραχές ή πόλεμοι μεταξύ κρατών με ροδοπέταλα. Η άρχουσα τάξη είναι πανέξυπνα ηλίθια. Θέλω να πω με αυτό δηλαδή ότι δεν προβλέπει τι μπορεί να συμβεί. Η πρόβλεψη που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι με όριο πενταετία, τριετία, τι θα αρπάξουν, πώς θα αλληλατήσουν τον πλανήτη. Δεν ενδιαφέρονται αν αυτή η πολιτική σε 10 χρόνια ή 15 ή και νωρίτερα μπορεί να οδηγήσει σε μια γενική εξέγερση. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Και αυτό το αποδεικνύει η ιστορία. Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν. Όλοι οι πόλεμοι έγιναν με την ίδια αιτία, την αρπαγή του πλούτου. Να θυμίσω ότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι δυνάμεις που ενεπλάκησαν, όταν κατάλαβαν τι πάει να γίνει, προσπαθούσαν να μην γίνει ο πόλεμος όλες επί 15 μέρες και κάθε κίνηση που έκαναν έφερε τον πόλεμο πιο κοντά. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει πλέον και μία δύναμη της αδράνειας. Όταν ξεφύγει το πράγμα, δεν συμμαζεύεται. Όμως, ναι. Ας μην μείνουμε στη δύναμη της αδράνειας. Γιατί μισό. Μου λέει εδώ ο Θανάσης, εντάξει λέει όλα αυτά, αλλά. Αν ο δυτικός κόσμος είναι τόσο τοξικός, ο ανατολικός τι είναι, ελεύθερος? Τοξικός δεν είναι και αυτός, λέει, η Κίνα το οκταώρου, την έχει πάρει κανείς χαμπάρι αν υπάρχει? Η Κίνα που ξέραμε δεν υπάρχει. Η Κίνα είναι ένα καπιταλιστικό κράτος, μέγα καπιταλιστικό κράτος, υπό την καθοδήγηση ενός κόμματος που λέει τον εαυτό του κομμουνιστικό. Σε παλιότερες εποχές θα το λέγαμε κρατικομονοπωλιακό καπιταλισμό. Αλλά έχουμε ξεχάσει και τις ορολογίες και τις έννοιες. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Ρωσία. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ινδία. Οι αναδυόμενοι BRICS
Είναι καπιταλιστικές δυνάμεις που θέλουν άλλους όρους στο παιχνίδι. Θέλουν να αλλάξουν τους όρους του παιχνιδιού. Βεβαίως αυτές τις δυνάμεις υπάρχουν περισσότερες αντιστάσεις και λόγω της παράδοσής τους απέναντι στο φαινόμενο του άκρατου καπιταλισμού, δηλαδή του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού. Όμως και εκεί οι λαοί δεν είναι κυρίαρχοι, επίσης πάσχουν. Δηλαδή στην Κίνα έχουν αφαιρεθεί πάρα πολλά από τα δικαιώματα που είχε κατακτήσει υπό την κομμουνιστική καθοδήγηση η εργατική τάξη. Τώρα η κομμουνιστική καθοδήγηση είναι υπέρ της καπιταλιστικής τάξης. Άρα τα φαινόμενα που βιώνουμε στη Δύση τα βιώνει όλος ο πλανήτης. Λοιπόν, δεν θα σε κουράσω περισσότερο. Έχω τρία ερωτήματα. Το ένα έρχεται από τη Σουηδία. Καλημέρα, λέει, πείτε στον αγαπητό Στάθη. Στη Σουηδία αυτή τη στιγμή έχουν ενωθεί όλα τα σωματεία εργαζομένων κατά της Τέσλα, γιατί δεν έχει υπογράψει λογική σύμβαση εργαζομένων. Αυτά τα νέα όμως δεν μεταδίδονται για να αυξηθεί η εικόνα στους πολίτες της Ευρώπης. Μεταδίδονται τα άλλα, η μεταναστευτική πολιτική κτλ. Μεγάλη το δίκαιο του ακροατή μας και πολύ σοφή παρατήρηση. Τίποτα που να έχει σχέση με την ενδυνάμωση των εργαζομένων δεν κυκλοφορεί ευρέως. Παρά μόνο αν είναι φανταχτερό, όπως η απεργία των συγγραφέων στο Hollywood. Είναι φανταχτερό γιατί έχει ενδιαφέρον λόγω αυτών που απεργούν. Αλλά μεγάλες απεργίες, μεγάλα κινήματα και κάποιες επιτυχίες αυτών των κινημάτων βεβαίως και δεν περνάνε στην τηλεόραση κυρίως και σε μεγάλο βαθμό στις εφημερίδες, όπου η συζήτηση στην τηλεόραση που γίνεται μεταξύ των αναλυτών που εμφανίζονται στο γυαλί είναι συνήθως πεδαριώδης. Και είναι συζητήσεις για το θεαθήνε, για την αναπαραγωγή των κλισέ. Δηλαδή τα στερεότυπα που κυκλοφορούν αναπαράγονται συνεχώς και αυτό το λέγε-λέγε γίνεται πραγματικότητα, διότι όσο πιο τερατώδες είναι ένα ψέμα, όπως έλεγε ο Χίτλερ στο Γκέμπελς, τόσο πιο πιστευτό γίνεται. Αυτό το πράγμα λοιπόν της τερατολογίας του συστήματος, διότι περί τερατολογιών πρόκειται, ή βγαίνει στο φως από κάποιους δαιμονισμένους πολιτικούς και δημοσιογράφους, αλλά δεν επηρεάζει, διότι κανονικά ο Σούνακ θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί. Όταν αποκαλύπτεται ότι είπε ότι ας πεθάνουν όσοι Άγγλοι χρειάζεται, αλλά να μην κάνουμε lockdown διότι δεν το αντέχουμε, έπρεπε να έχει φύγει την άλλη μέρα. Έφυγε ο Σούνακ, όχι. Έφυγε η Ούρσουλα, όχι. Και κυβερνάει ο Μακρόν με διατάγματα και την και τη Γαλλία σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Σε τι διαφέρει αυτό από μια ακροδεξιά διακυβέρνηση? Κλείνω με ένα διπλό ερώτημα που αφορά την πατρίδα μας. Μου λέει ο Αντώνης, όλοι οι νέοι Στάθη φεύγουν σωριδών για εξωτερικό και δεν τους κακίζω. Απορώ τι θα απομείνει σε αυτή τη χώρα. Οι τουρίστες και όσοι δουλεύουν στον τουρισμό, οι υπόλοιποι θα είναι είδος από εξαφάνιση, βλέπε γιατροί και νέοι επιστήμονες. Και συμπληρώνει ο Νίκος, Στάθη, σκέψου να πούμε σε ένα παιδί σήμερα ότι το 1988 υπήρξε τόση παραγωγή, ένα απλό παράδειγμα λέει, σε χυμό ροδακίνου, όπου για 2-3 χρόνια στα σχολεία υποχρεωτικά παίρναμε ένα δεκάκιλο χυμό στο σπίτι σε όλα τα σχολεία. Και σήμερα βάζουμε το λάδι στο σταγονόμετρο. Ακριβώς. Θυμάστε τι έλεγαν παλιά, ότι η μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός. Δυστυχώς το λένε ακόμα. Θέλω να πω ότι η χώρα αυτή χρειάζεται ανάταξη του παραγωγικού μοντέλου. Θυμάστε την αποβιομηχάνηση επί της εποχής Σιμίτη. Τι την αντικατέστησε? Το τραπεζικό χρήμα. Ποιοι επωφελούνται από το τραπεζικό χρήμα? Τα στελέχη των εταιριών και όσοι είναι κοντά στο μεγάλο φαγοπότη και τρώνε μερικά ψίχουλα. Ο λαός όμως αποδυναμώθηκε και από πλευράς αγροτικής παραγωγής, η οποία όταν ξεκίνησε η κρίση ήταν γύρω στο 10%, έχοντας πέσει από το 20% της συνεισφοράς στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, και σήμερα ανιχνεύεται στο 4%. Όταν είσαι στο 4% δεν μπορείς να κάνεις εξαγωγές, κάνεις εισαγωγές. Τι εισάγουμε? Από πατάτες και κρεμμύδια μέχρι και λάδι σε λίγο καιρό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η χώρα στρατηγικά δεν έχει την υψηλή στρατηγική που χρειάζεται για να ξέρει τι είναι η ίδια, πώς θα συνεχίσει να ζει και τι μέλλον θα έχει. Διότι επαναλαμβάνουμε τα ίδια και ξαναγυρίζω στην τηλεόραση για να πω πόσα πανηγύρια γίνονται κάθε χρόνο για τον τουρισμό, τι αποτέλεσμα έχει ο τουρισμός. Ας δούνε τις στατιστικές της Τραπέζης της Ελλάδος.
είναι ένα πράγμα το οποίο μετατρέπει τη χώρα σε ένα άθυρμα. Άθυρμα παροχής υπηρεσιών. Ενώ η χώρα θα μπορούσε να έχει μεταποιητική βιομηχανία, πρωτογενή παραγωγή, αξιοποίηση των πολύτιμων γεών και τα κοιτάσματά της, να υπάρχει μια αξιοπρέπεια στην εργασία και να μην ζουν οι άνθρωποι με επιδόματα, να υπάρχει μια εκπαίδευση στα σχολεία που θα κάνει πραγματικούς πολίτες, όλα μπορούν να γίνουν. Συνηθίσαμε να μην μπορούν να γίνουν εδώ και 30 χρόνια με αυτά τα αποτελέσματα τα οποία βιώνουμε. Και δεν το συνηθίσαμε μόνο εμείς, το συνήθισε όλη η Ευρώπη. Και δεν μου λες, Στάθη, για τα παιδιά μας που φεύγουν και δεν ξαναγυρνάνε. Αυτό δεν το υπολογίζει κανένα σύστημα. Σου λέει, θα πάνε έξω, ναι, με ενδιαφέρον και περιέργεια για τον κόσμο, ναι, και θα ξαναγυρίσουν. Αν δεν. Πάει αυτό. Θα ξαναγυρίσουν όπως γυρίζανε οι Μπρούκλιδες για να πεθάνουν στο χωριό τους. Η Ελλάδα έχει υποστεί κύματα μεταναστεύσεων. Αν άντεξε τη μετανάστευση η Ελλάδα σε παλαιότερες εποχές, ήταν γιατί ήταν διαφορετικό το σύστημα. Υπήρχαν κράτη, πηγαίναμε σε άλλα κράτη, από εκεί στέλναμε λεφτά, κρατάγαμε την ταυτότητά μας. Υπήρχε μια επικοινωνία. Ήταν μια διασπορά του ελληνισμού, η οποία δεν αποδυνάμωνε την ίδια τη χώρα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι αποδυνάμωση της χώρας. Όχι μόνο οικονομική, διότι φεύγουν άνθρωποι, εγώ δεν λέω τα καλύτερα μυαλά, φεύγουν όλα τα μυαλά, πάνε και άνθρωποι οι οποίοι είναι οικονομικοί μετανάστες τρίτης διαλογής σε χώρες της Δύσης. Αυτό επιδεινώνει το δημογραφικό πρόβλημα, επιδεινώνει όλη την κατάσταση που υπάρχει στη χώρα, υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών, θέλουμε να κάνουμε εισαγωγή εργατικών χεριών ενώ μας φεύγουν τα δικά μας. Θέλουμε να έχουμε μέλλον ενώ το δημογραφικό πρόβλημα είναι πλέον τερατώδες. Θέλουμε να έχουμε μια χώρα ανεξάρτητη και ισχυρή, κάνοντας ό,τι μπορούμε για να είναι υποτελής. Δεν γίνεται έτσι. Στάθη Σταυρόπουλος, μέχρι εξαντλήσω σήμερα. Θέλω να τον ευχαριστήσω ωστόσο. Όχι, δεν εξαντλήθηκα. Είναι πολύ γόνιμη η συζήτηση, Γιώργο, και όχι μόνο μαζί σου, αλλά από ό,τι φαίνεται και με τους ακροατές. Ναι, κυρίως με αυτούς και αυτή είναι η μεγάλη μας χαρά. Οι ερωτήσεις και οι παρεμβάσεις ήταν πολύ αξιόλογες. Να είσαι καλά, Στάθη μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.